Arnos Online Education και μπροστά μας, παιδιά, ένα γραμμικό σύστημα. Αποτελείται από τρεις εξισώσεις και από τρεις αγνώστους. Εμείς, παιδιά, πρέπει να βρούμε πόσο είναι το χ1, πόσο είναι το χ2 και πόσο είναι το χ3, ώστε να ικανοποιούνται ταυτοχρόνως και οι τρεις εξισώσεις. Πώς θα το λύσουμε? Δύο είναι οι μέθοδοι, παιδιά. Η μέθοδος απαλυφής Γκάους με τις γραμμοπράξεις και την κλιμακωτή μορφή και η μέθοδος Κράμερ ή αλλιώς, παιδιά, μέθοδος των οριζουσών. Εδώ, παιδιά, θέλει τη μέθοδο Κράμερ. Λοιπόν, θα το κάνουμε έτσι. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε. Η μέθοδος Κράμερ στις εξετάσεις γενικώς δεν ζητείται. Ζητείται η Γκάους πιο πολύ. Αλλά, παιδιά, για την ενδιάμεση εξέταση, καλό είναι να ξέρουμε και τη μέθοδο Κράμερ. Εντάξει. Οπότε, παιδιά, σημειώστε το τώρα στο χαρτί σας, παιδιά, να διαβάσουμε και τη μέθοδο Κράμερ. Έτσι. Για την περίπτωση, εάν και εφόσον ζητηθεί στην ενδιάμεση εξέταση. Arnos.gr, πηγαίνω στο e-app, πηγαίνω στην θεματιότητα πλή και πλή 12 και πηγαίνω, παιδιά, στο κεφάλαιό μας, το κεφάλαιο που είναι η γραμμική άλγευρα, κεφάλαιο 3 τα γραμμικά συστήματα, είναι, παιδιά, η μέθοδος Κράμερ. Ας την ξέρουμε, παιδιά, και τη μέθοδο Κράμερ, κυρίως για την ενδιάμεση εξέταση. Σημειώστε το, λοιπόν, τώρα, παιδιά, στη σημειώση σας, να διαβάσω για την ενδιάμεση εξέταση, πέρα από τη μέθοδο του Γκάους, που ούτως ή άλλως είναι SOS, και τη μέθοδο Κράμερ, τη μέθοδο των οριζουσών. Ούτως ή άλλως, παιδιά, μεταξύ των όσων καθοδηγηθείτε για να διαβάσουμε για την ενδιάμεση εξέταση, παιδιά, θα διαβάσουμε πολύ καλά και τις δύο φετινές γραπτές εργασίες. Οπότε, μέσα στην καθοδήγηση που θα σας δώσει ο δάσκαλος τι να διαβάσουμε για την ενδιάμεση εξέταση, όσα, παιδιά, θέλετε να συμμετάσχετε, θα διαβάσουμε, παιδιά, ούτως ή άλλως και τις φετινές δύο γραπτές εργασίες. Ωραία, ωραία. Έτσι, λοιπόν, παιδιά, θα διαβάσουμε ούτως ή άλλως και τη μέθοδο Κράμερ. Λοιπόν, να λυθεί, λέει, το γραμμικό σύστημα με τη μέθοδο των οριζουσών, τη μέθοδο Κράμερ. Λοιπόν, παιδιά, αυτή η μέθοδος είναι πολύ πιο άμεση και εύκολη. Για να γράψουμε λίγο το σύστημα. Χ1 και 4, Χ2 και 5, Χ3 ίσο με το 0. 5, Χ2 και 7, Χ3 ίσο με το 1. 2, Χ1 και 2, Χ2 και 3, Χ3 ίσο με το 0. Λοιπόν, ή όπως αλλιώς, παιδιά, το γράφουμε, αν θέλετε, αυτό πινακοποιημένα, ουσιαστικά, παιδιά, πινακοποιημένα τι σημαίνει? Έχουμε τον πίνακα με τους συντελεστές 1, 4, 5. Εδώ χ1 δεν έχουμε, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι 0 φορές το χ1, 5, 7, 2, 2, 3. Είναι, λοιπόν, ο πίνακας πολλαπλασιαζόμενος με τους αγνώστους χ1, χ2 και χ3 και μας έχει προκύψει τα αποτελέσματα 0, 1 και 0. Η σταθερή όρια. Λοιπόν, παιδιά, όποιος θέλει, λοιπόν, να το δει υπό τη μορφή πινάκων, αυτό εδώ το συστηματάκι είναι αυτό εδώ. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, αυτός, παιδιά, είναι ο πίνακας, όπως το ονομάζουμε, ο πίνακας α, όποιος θέλει να το ονομάσει. Η μέθοδος οριζουσών, παιδιά, η μέθοδος Κράμερ, ουσιαστικά τι κάνει? Θα υπολογίσει πόσο είναι το χ1, πόσο είναι το χ2 και πόσο είναι το χ3, όπως το λέει και η λέξη, πώς? Χρησιμοποιώντας ορίζουσες. Λοιπόν, παιδιά, η μέθοδος ορίζουσων σου λέει πρώτα απ' όλα, θέλω να μου φτιάξεις τέσσερις πίνακες. Τέσσερις. Ένας είναι ο αρχικός, ο αρχικός ο πίνακας α. Εντάξει, ο αρχικός, παιδιά, δεν πιάνει. Ούτως ή άλλως τον έχουμε μπροστά μας. Λοιπόν, ένας είναι ο αρχικός και είναι και τρεις άλλοι. Τρεις άλλοι. Για να το γράψουμε λίγο αυτό πιο μαζεμένο, θα φτιάξουμε και άλλους τρεις. Γιατί τρεις? Γιατί τρεις είναι οι άγνωστοί μας. Οπότε, φαντάσου ότι είναι ένας πίνακας για τον καθένα. Λοιπόν, άρα έχουμε, παιδιά, θα φτιάξουμε τον πίνακα α1,
Ο α1, παιδιά, κοιτάξτε τι είναι. Είναι όπως ο original πίνακας, original πίνακας που είχαμε, αλλά ποια είναι η διαφορά. Φεύγει αυτή εδώ η στήλη, η οποία στήλη, παιδιά, ήταν η στήλη με τους συντελεστές του Χ1. Φεύγει αυτή η στήλη, παιδιά, και αντικαθίσταται από ποια στήλη, τη στήλη με τους 0, έπρεπε να βάλω εδώ, Αγγελική, έτσι, 0. Ωραία. Τη στήλη με τους σταθερούς όρους. 0, 1 και 0. Ωραία. Αυτός είναι ο πίνακας ο α1. Ο πίνακας ο α2 τώρα τι είναι. Είναι original πίνακας που είχαμε, original, δηλαδή ο 1, 0, 2, 4, 5, 2, 5, 7, 3. Τώρα, παιδιά, τι θα συμβεί. Η δεύτερη στήλη θα αντικατασταθεί. Η στήλη, δηλαδή, παιδιά, που είχε τους συντελεστές του Χ2. 4, 5, 2, έτσι. Αυτή η στήλη, λοιπόν, παιδιά, θα αντικατασταθεί από τη στήλη με τους σταθερούς όρους 0, 1 και 0. Και είναι, παιδιά, και ο τρίτος πίνακας, ο α3, ο οποίος έχει προκύψει πάλι από τον original, από αυτόν εδώ δηλαδή τον αρχικό πίνακα, τον original, 1, 0, 2, 4, 5, 2, 5, 7, 3. Μόνο που τώρα, παιδιά, τι συμβαίνει, όπως πολύ σωστά, παιδιά, το αισθάνεστε, η τρίτη στήλη θα αντικατασταθεί. Ποια είναι αυτή η στήλη, παιδιά? Είναι η στήλη με τους συντελεστές του Χ3, το 5, το 7 και το 3. Αυτή η στήλη, λοιπόν, παιδιά, θα αντικατασταθεί με τη στήλη των σταθερών όρων 0, 1 και 0. Λοιπόν, παιδιά, τι πρέπει εμείς να κάνουμε για κάθε πίνακα? Τι άλλο, όπως το λέει και η λέξη μέθοδος ορίζουσον, να βρούμε, παιδιά, την ορίζουσα. Να βρούμε την ορίζουσα αυτού του πίνακα, αυτού του πίνακα, αυτού του πίνακα και αυτού του πίνακα. Άμα τις βρούμε, παιδιά, θα βρούμε και πόσο είναι το Χ1, Χ2, Χ3. Τόσο απλά. Είναι, μάλιστα, παιδιά, όλοι τους πίνακες 3x3, δηλαδή ο κάθε ένας από αυτούς έχει 3 γραμμές και 3 στήλες, οπότε, παιδιά, είναι αυτά που ξέρουμε και έχουμε πει και στο παρελθόν. Λοιπόν, παιδιά, πάμε για τον κάθε ένα πίνακα να βρούμε τις ορίουσες και όλα θα πάνε μια χαρά. Λοιπόν, τη μέθοδο Κράμερ, λοιπόν, παιδιά, τη διαβάζουμε και για την ενδιάμεση εξέταση. Λοιπόν, παιδιά, σημειώστε το τώρα στο χαρτί σας. Θα σας στείλει και ο δάσκαλος σε προκαθορισμένο διάστημα. Για όσα, παιδιά, θέλετε να προετοιμαστείτε για την ενδιάμεση εξέταση, θα έχετε σαφή καθοδήγηση μελέτης με το τι πρέπει να μελετήσουμε για την ενδιάμεση εξέταση. Επαναλαμβάνω, όσοι θέλετε να συμμετάσχετε, μεταξύ των όσων σας αναθέσει, παιδιά, ο δάσκαλος προς μελέτη, θα είναι και η μελέτη των 2 φετινών γραπτών εργασιών. Την πρώτη γραπτή εργασία που την κάνουμε τώρα, αυτή την περίοδο, και όταν με το καλό έλθει και η δεύτερη γραπτή εργασία. Λοιπόν, πάμε, λοιπόν, παιδιά. Λοιπόν, ξεκινάμε. Με ηρεμία και ψυχραιμία, παιδιά, πρώτα απ' όλα την ορίουσα αυτού εδώ του πίνακα. Det α, ή όπως αλλιώς, παιδιά, συμβολίζουμε την ορίουσα με 2 μπάρες. Λοιπόν, 1, 4, 5, 0, 5, 7, 2, 2, 3. Λοιπόν, μνημονικός κανόνας προσήμων. Τα πρόσημα πηγαίνουν να αλλάξει συν, πλην, συν, πλην, συν, πλην, συν, πλην, συν. Παιδιά, διαλέξτε μία γραμμή ή μία στήλη. Παιδιά, όποια θέλετε, όποια γραμμή ή μία, όποια μία στήλη και να διαλέξετε, παιδιά, τα ίδια αποτελέσματα θα βρούμε, έτσι. Ας πάρουμε στην τύχη, όπως λέει και η Γεωργία, την πρώτη. Την πρώτη γραμμή. Εσείς, παιδιά, πάρετε όποια θέλετε. Λοιπόν, το πρώτο στοιχείο της είναι το συν 1, άρα βάζουμε συν 1 μαζί με το μνημονικό πρόσημο, επί την υπορίουσα που θα προκύψει εάν κόψουμε τι. Το συν 1 ανήκει, παιδιά, στην πρώτη γραμμή και στην πρώτη στήλη. Αν τα κόψουμε, δεν θα απομείνουν τα υπόλοιπα. 5, 7, 2, 3. Οπότε, λέμε 5, 7, 2, 3. Πάμε στο επόμενο στοιχείο που είναι το πλην 4. Πλην 4 επί την υπορίουσα που θα προκύψει εάν κόψουμε τι. Αυτό το στοιχείο εδώ, παιδιά, το πλην 4 ανήκει στην πρώτη γραμμή και στη δεύτερη στήλη. Εάν τα κόψουμε, τι θα απομείνει? 0, 7, 2, 3. 0, 7, 2, 3.
Γράφουμε λοιπόν 0, 7, 2, 3 και πάμε και στο τελευταίο στοιχείο της πρώτης γραμμής που επιλέξαμε, το συν 5 μαζί με το μνημονικό πρόσημο, επί την υπορίουσα που θα προκύψει εάν κόψουμε τι. Το συν 5 ανήκει παιδιά στην πρώτη γραμμή και στην τρίτη στήλη. Αν τις κόψουμε τι θα απομείνει, 0, 5, 2, 2. Αυτά λοιπόν παιδιά θα βάλουμε εδώ πέρα. 0, 5, 2, 2. Πλέον παιδιά έχουμε ορίζουσες πινάκων 2 επί 2. Άρα έχουμε συν 1, 1 επί, 5 επί 3, 15, 2 επί 7, 14 και τα αφαιρούμε. Μείον 4 επί, 0 επί 3, 0, 2 επί 7, 14 και τα αφαιρούμε. Συν 5 επί, 0 επί 2, 0, 2 επί 5, 10 και τα αφαιρούμε. 15 βγάζω 14, 1, μείον 4 επί, μείον 14, συν 5 επί 0 μείον 10 μας κάνει μείον 10. 1 επί 1, 1, μείον επί μείον μας κάνει συν 4 επί 14 μας κάνει 56, 5 επί μείον 10 μας κάνει μείον 50, άρα έχουμε 1 και 56 μας κάνει 57, βγάζω τα 50, άρα μας κάνει πόσο, 7. Η πρώτη ορίουσα λοιπόν παιδιά βρήκαμε να είναι το 7. Ωραία, ωραία παιδιά. Λίγο προσοχή θέλει μόνο κατά τη διαδικασία των πράξεων και προσοχή παιδιά όσον αφορά όχι από άποψη γνώσεων παιδιά, βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ στάνταρ, αλλά από άποψη κεκτημένης ταχύτητας παιδιά, λίγο προσοχή. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για ποιο πίνακα, τον α1 έτσι, ωραία παιδιά, θα σας το κάνω λίγο εδώ κάτω έτσι, για τον α1 έτσι. Έχουμε λοιπόν την ορίζουσα του πίνακα α1, δηλαδή 2 μπάρες, 0, 4, 5, 1, 5, 7, 0, 2, 3. Ωραία. Μνημονικός κανόνας προσήμων. Συν, πλην, συν, πλην, συν, πλην, συν, πλην, συν. Παιδιά, διαλέξτε όποια γραμμή ή όποια στήλη θέλετε. Συνήθως διαλέγουμε μία γραμμή ή μία στήλη που να έχει νουμεράκια. Τι νουμεράκια όμως. Μηδενικά νουμεράκια, έτσι. Διαλέγουμε μία γραμμή ή μία στήλη που να έχει, παιδιά, μηδενικά. Για ευνόητους λόγους έτσι, γιατί με τα μηδενικά παιδιά όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας γλιτώνουμε πράξεις. Παρ' όλα αυτά παιδιά, διαλέξτε όποια γραμμή ή όποια στήλη θέλει ο καθένας σας. Θα βγάλουμε τα ίδια. Ποια να διαλέξω, Κώστα, να διαλέξω πάλι την πρώτη γραμμή, πολύ αγαπημένη. Λοιπόν, πάμε, όποια θέλετε παιδιά. Άλλος μπορεί να πάρει την πρώτη στήλη ή να πάρετε τη δεύτερη γραμμή ή να πάρετε την τρίτη γραμμή ή να πάρετε τη δεύτερη στήλη ή να πάρετε την τρίτη στήλη, όποια θέλετε παιδιά τα ίδια θα βγάλουμε. Πάμε λοιπόν, αφού το είπα ο Κώστας, το είπε για την πρώτη γραμμή. Το πρώτο στοιχείο είναι το συν 0. Οπότε γράφουμε συν 0 επί την υπορίουσα που θα προκύψει εάν κόψουμε τι. Το μηδενικό ανήκει στην πρώτη γραμμή και στην πρώτη στήλη. Αν τα κόψουμε δεν θα απομείνουν αυτά. 5, 7, 2, 3. Γράφουμε λοιπόν εδώ πέρα το 5, 7, 2, 3. Πάμε στο επόμενο που είναι το μείον 4 μαζί με το μνημονικό πρόσημο. Μείον 4 επί την υπορίουσα που θα προκύψει εάν κόψουμε τι. Το μείον 4 ανήκει στην πρώτη γραμμή και στη δεύτερη στήλη. Αν τα κόψουμε θα απομείνει το 1, 7, 0, 3. 1, 7, 0, 3. Ωραία. Τα γράφουμε εδώ πέρα. Και πάμε και στο τελευταίο στοιχείο της πρώτης γραμμής που επιλέξαμε, που είναι το συν 5 μαζί με το μνημονικό πρόσημο, επί την υπορίουσα που θα προκύψει εάν κόψουμε τι, παιδιά. Το συν 5 ανήκει στην πρώτη γραμμή και στην τρίτη στήλη. Αν τα κόψουμε, δεν θα απομείνουν τα υπόλοιπα. Το 1, 5, 0, 2. Άρα απομένει το 1, 5, 0, 2. Ορίουσες πλέον 2 επί 2, κάνουμε τις πράξουλες. 0 επί 3, 5, 15, 2 επί 7, 14, μείον 4 επί, 1 επί 3, 3, 7 επί 0, 0, τα αφαιρούμε, συν 5 επί, 1 επί 2, 2, 5 επί 0, πόσο μας κάνει, δάσκαλε 5 επί 0, 0. Άρα έχουμε 0 επί 15 βγάζω 14 μας κάνει 1, 3 βγάζω 0 μας κάνει 3, 2 βγάζω 0 μας κάνει 2 και έχουμε 0 επί 1, 0, 4 επί 3, 12, 5 επί 2, 10. Μείον 12 και 10, το 0 δεν το λαμβάνουμε υπόψη, άρα μας κάνει πόσο, μείον 2. Η ορίζουσα λοιπόν εδώ παιδιά στον α1 μας έδωσε το αποτέλεσμα πόσο, μας έδωσε το αποτέλεσμα μείον 2. Ωραία, ωραία, πάει και αυτή παιδιά.
Λοιπόν, μάλιστα. Μπορείτε, παιδιά, να επιλέξετε όποια θέλετε. Είναι τα λεκουάλε, παιδιά, είναι ακριβώς το ίδιο. Κάναμε αυτήν εδώ τη διαδικασία ήρεμα και ωραία, όπως την περιγράψαμε μαζί. Εσείς, παιδιά, μπορείτε να διαλέξετε όποια γραμμή ή όποια στήλη θέλετε. Πάλι θα πάρουμε το ίδιο αποτέλεσμα, μείον 2. Με την ίδια λογική, παιδιά, πάμε να υπολογίσουμε και την ορίουσα του α2. Βάζουμε εδώ τα μνημονικά πρόσημα, συν, πλην, συν, πλην, συν, πλην, συν, πλην, συν. Και πάμε, παιδιά, αντιστοίχως να κάνουμε τα ίδια. Λοιπόν, για τον α2 τώρα, έτσι, παιδιά, να το κάνουμε λίγο εδώ, να έχουμε λίγο απλά. Η ορίζουσα του α2, δηλαδή 2 μπάρες, για να συμβολήσουμε την ορίουσα του πίνακα, 1, 0, 5, 0, 1, 7, 2, 0, 3. Παιδιά, και πάλι διαλέξτε όποια γραμμή ή όποια στήλη θέλετε. Ο δάσκαλος παίρνει την πρώτη γραμμή. Εσείς μπορείτε να πάρετε όποια άλλη γραμμή ή όποια άλλη στήλη θέλετε. Λοιπόν, ας επιλέξουμε την πρώτη γραμμή, λοιπόν, και πάλι. Το πρώτο στοιχείο είναι το συν 1. Γράφουμε εδώ συν 1. Επί την υπορίουσα που θα προκύψει εάν κόψουμε τι, παιδιά. Το συν 1 ανήκει στην πρώτη γραμμή και στην πρώτη στήλη. Αν τις κόψουμε, δεν θα πάρουμε τα υπόλοιπα. 1, 7, 0, 3. Άρα παίρνουμε τα 1, 7, 0, 3. Πάμε στο επόμενο στοιχείο που είναι το μείον 0. Τώρα, βέβαια, παιδιά, 0 είναι. Μπορούμε και να το παραλείψουμε, έτσι, να μην κάνουμε τις πραξούλες, αλλά ας το δούμε λίγο αναλυτικά για τη διαδικασία. Μείον 0. Επί την υπορίουσα που θα προκύψει εάν κόψουμε τι. Το μηδενικό ανήκει στην πρώτη γραμμή και στη δεύτερη στήλη. Αν τα κόψουμε, θα μείνει 0, 7, 2, 3. 0, 7, 2, 3. 0, 7, 2, 3. Πηγαίνουμε και στο τελευταίο στοιχείο της πρώτης γραμμής που επιλέξαμε. Είναι το συν 5 επί την υπορίουσα που θα προκύψει εάν κόψουμε τι, παιδιά. Το συν 5 ανήκει στην πρώτη γραμμή και στην τρίτη στήλη. Αν τα κόψουμε, τι θα απομείνει. 0, 1, 2, 0. Σωστό. Σωστό. 0, 1, 2, 0. Και πάμε να κάνουμε, παιδιά, τις πραξούλες μας. 1 επί 3, 3. 7 επί 0, 0. 0 επί 3, 0. 2 επί 7, 14. 0 επί 0, 0. 1 επί 2, 2. Άρα έχουμε 3 βγάζω 0 μας κάνει 3, 0 βγάζω 14 μας κάνει μείον 14, 0 βγάζω 2 μας κάνει μείον 2 και έχουμε 1 επί 3, 3, 0 επί οτιδήποτε μας κάνει, παιδιά, 0, 5 επί μείον 2 συν επί πλην μας κάνει πλην 10. Άρα έχουμε 3 βγάζω 10, αφαίρεση κάνουμε γιατί είναι ετερόσημο, άρα 7 με μείον μπροστά γιατί μπαίνει το πρόσημο του μεγαλύτερου κατά απόλυτη τιμή αριθμού. Άρα, παιδιά, η ορίζουσα μας εδώ, η ορίζουσα στον πίνακα α2 μας έβγαλε το αποτέλεσμα πόσο, μείον 7. Και ολοκληρώνουμε, παιδιά, με την τρίτη και τελευταία, μάλλον την τέταρτη, γιατί, παιδιά, είναι και η αρχική ορίζουσα, έτσι, είναι η αρχική και, ναι, μετά και άλλες τρεις, έτσι. Επομένως, για την ακρίβεια, παιδιά, την τέταρτη ορίζουσα, έτσι, αυτήν του πίνακα α3. Να βάλουμε και εδώ τα αντίστοιχα μνημονικά πρόσημα. Συν, πλην, συν, πλην, συν, πλην, συν, πλην, συν. Και πάμε να παίξουμε. Η ορίζουσα det του πίνακα α3, την ορίζουσα η μαθηματική τη συμβολίζουν, παιδιά, και έτσι, με δύο μπάρες, έτσι. Δηλαδή, η ορίζουσα πιάνου πίνακα. 1, 4, 0, 0, 5, 1, 2, 2, 0. Ωραία, πάμε. Παιδιά, ξαναλέει ο δάσκαλος, διαλέξτε όποια γραμμή ή όποια στήλη θέλετε, θα βγάλουμε ακριβώς τα ίδια. Κάντε το για εκπαιδευτικούς λόγους. Ας διαλέξουμε, λέει η Παναγιώτα, πάλι την πρώτη γραμμή. Υπάρχει, παιδιά, λατρεία με την πρώτη γραμμή. Και πάμε. Το πρώτο στοιχείο της είναι το συν 1. Συν 1 επί την υπορίουσα που θα προκύψει, εάν κόψουμε τι. Το συν 1 ανήκει στην πρώτη γραμμή και στην πρώτη στήλη. Αν τα κόψουμε, δεν θα απομείνουν τα υπόλοιπα. 5, 1, 2, 0. Οπότε γράφουμε 5, 1, 2, 0. Πάμε στο επόμενο στοιχείο της πρώτης γραμμής που επιλέξαμε, που είναι το μείον 4. Μείον 4 επί την υπορίουσα που θα προκύψει, εάν κόψουμε τι, παιδιά. Το μείον 4 ανήκει στην πρώτη γραμμή και στη δεύτερη στήλη. Εάν τις κόψουμε, δεν θα απομείνουν τα υπόλοιπα. 0, 1, 2, 0.
0, 1, 2, 0. Και πάμε και στο τελευταίο στοιχείο της πρώτης γραμμής που επιλέξαμε, που είναι το συν 0. Εντάξει, παιδιά, 0 είναι, δεν έχει κάποια πράξη να κάνουμε. Γι' αυτό επιζητούμε συνήθως και διαλέγουμε μία γραμμή, μία στήλη που να έχει μηδενικά, παιδιά, για να γλιτώνουμε λίγο χρόνο στις πράξεις. Αλλά ας το δούμε αναλυτικά. Το μηδενικό, παιδιά, ανήκει στην πρώτη γραμμή και στην τρίτη στήλη. Εάν τη κόψουμε, θα απομείνει 0, 5, 2, 2. 0, 5, 2, 2. Για να δούμε εδώ, παιδιά, τι έχουμε. Έχουμε λοιπόν συν 1 επί 5 επί 0, 0. 1, 2, 2. Και τα αφαιρούμε. Μείον 4 επί 0 επί 0, 0. 1, 2, 2. Και τα αφαιρούμε. Συν 0 επί 0 επί 2, 0. Μείον 2, 5, 10. Έτσι λοιπόν, παιδιά, έχουμε συν 1, δηλαδή 1 επί 0, μείον 2 μα κάνει μείον 2. Μείον 4 επί 0, μείον 2 μα κάνει μείον 2. Συν 0 επί 0 μείον 10 μας κάνει μείον 10. 1 επί μείον 2 συν επί πλην μας κάνει πλην 2. Πλην επί πλην μας κάνει συν 4, 2, 8. 0 επί μείον 10 μας κάνει περίπου το 0. Άρα έχουμε μείον 2 και 8. Δηλαδή, παιδιά, σαν να λέμε 8 βγάζω 2, που βεβαίως, βεβαίως, παιδιά, το αποτέλεσμα είναι το 6. Αυτή λοιπόν, παιδιά, είναι η ορίουσα α3. 6. Καθαρίζουμε, παιδιά, πλέον τον πίνακά μας, έχοντας υπολογίσει όλες τις ορίζες με τη μέθοδο ορίζωσον Κράμερ, και πάμε, παιδιά, να δώσουμε τη λύση. Πόσο είναι το χ1, το χ2 και το χ3. Λοιπόν, η μέθοδος, παιδιά, κοιτάξτε τι λέει. Λέει, πρώτα απ' όλα, παιδιά, για να έχει λύση το σύστημα, πρέπει η ορίζουσα, η αρχική ορίζουσα, πρέπει να είναι διάφορη του μηδενός. Που εδώ, παιδιά, ισχύει. Άρα σίγουρα το σύστημα θα έχει λύση. Έτσι. Λοιπόν. Ο άγνωστος χ1 υπολογίζεται πως από την ορίζουσα του α1 προς την ορίζουσα του α. Ο άγνωστος χ2 υπολογίζεται πως από την ορίζουσα του α2 προς την ορίζουσα του πίνακα α. Και ο άγνωστος χ3 υπολογίζεται, παιδιά, από την ορίζουσα του πίνακα α3 προς την ορίζουσα του α. Γι' αυτό, παιδιά, λέμε η ορίζουσα του α να είναι διάφορη του μηδενός. Γιατί άμα είναι 0, δεν έχει νόημα κλάσμα με παρανομαστεί το 0. Λοιπόν, αυτή, παιδιά, είναι η μεθοδολογία για να βρούμε αυτά τα τρία, και η άσκηση τελείωσε, γιατί αυτές τις έχουμε υπολογίσει. Η ορίουσα του α1 είναι 2, άρα μείον 2, η ορίουσα του α είναι 7, άρα μείον 2 έβδομα είναι ο χ1. Ο χ2 είναι η ορίουσα του α2 που είναι μείον 7, δια την ορίουσα του α που είναι 7. 7 δια 7 μας κάνει μονάδα, δηλαδή μείον 1 είναι ο άγνωστος χ2. Και ο άγνωστος χ3 είναι η ορίουσα του α3 που είναι 6 προς την ορίουσα του α που είναι 7. Να το γράψουμε, παιδιά, και πιο κομψά. Η λύση λοιπόν του συστήματος, ο άγνωστος χ δηλαδή το χ1, χ2, χ3, είναι τελικά πόσο? Μείον 2 έβδομα είναι το χ1, μείον 1 είναι το χ2, 6 έβδομα είναι το χ3. Αυτή λοιπόν, παιδιά, είναι η λύση του γραμμικού μας συστήματος, όπως ακριβώς ζητούσε η άσκησή μας, με τη μέθοδο ορίζουσον, με τη μέθοδο Κράμερ. Και αν θέλετε, παιδιά, μπορείτε να κάνετε εδώ, όποιος θέλει, παιδιά, μπορεί να κάνει και επαλήθευση, να κάνετε και επαλήθευση. Όχι για την άσκηση, παιδιά, για εσάς, για εκπαιδευτικούς λόγους. Τι βρήκαμε? Βρήκαμε ότι το χ1 είναι μείον 2 έβδομα, ότι το χ2 βγάλαμε πόσο είναι, μείον 1, τόσο δεν βγάλαμε. Και το χ3 βγάλαμε ότι είναι 6 έβδομα. Αν αντικαταστήσετε, παιδιά, πάνω σε εξώσεις, θα δείτε ότι βγαίνει αυτό που λέει. χ1 και 4 χ2 και 5 χ3, πόσο κάνει? Το χ1 είναι μείον 2 έβδομα. 4 επί το χ2 που είναι μείον 1, 5 επί το χ3 που είναι 6 έβδομα. Πόσο κάνει? Μείον 2 έβδομα, μείον 4, μα το κάνουμε 4 πρώτα, 5 επί 6, 37. Αν βάλουμε εδώ καπελάκι το 1, το 7 και το 1, θα πάρουμε μείον 2, 7. Με το καπελάκι πάνω και κάτω, έτσι. Πολλαπλασιάζουμε. Μείον 28, 7 και 37 είναι. Μείον 2, μείον 28 μας κάνει μείον 30. Και άλλα 30, 0, 7, δηλαδή πόσο? 0. Άρα η πρώτη όντως μας έδωσε το 0. Πάμε στην επόμενη. Δεν χρειάζεται, παιδιά, να κάνετε την επαλήθευση για τις λύσεις, απλώς για εκπαιδευτικούς λόγους. 5 επί χ2 και 7 επί χ3. Για να δούμε πόσο κάνει. Το χ2 είναι μείον 1,
7 επί το χ3 που είναι 6 έβδομα. 5 επί μείον 1 μας κάνει μείον 5. Το 7 με το 7 φεύγει και μας κάνει 6. Μείον 5 και 6. Δηλαδή, σαν να λέμε, παιδιά, 6 βγάζω 5, μας κάνει το 1. Να το 1 πήραμε. Και άμα πάμε, παιδιά, και στην τελευταία σχέση, 2 επί χ1 και 2 επί χ2 και 3 επί χ3. Για να δούμε πόσο κάνει, παιδιά, με την ίδια λογική. 2 επί μείον 2 έβδομα που είναι το χ1, 2 επί μείον 1 που είναι το χ2, 3 επί 6 έβδομα που είναι το χ3. Άρα έχουμε 2 2 4, μείον 4 έβδομα, συν επί πλην 2, ας το κάνουμε πρώτα, 3 6 18 έβδομα. Ο αριθμός πολλαπλασιάζεται μόνο με τον αριθμό, έτσι λέει το 3, πολλαπλασιάζεται παιδιά μόνο με το 6, έτσι να θυμηθούμε και λίγο κλασματάκια. Λοιπόν, το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των παρανομαστών, παιδιά, 1 και 7, όπως δείξαμε και προηγουμένως, είναι το 7. Άρα εδώ βάζουμε καπελάκι το 1, καπελάκι το 7, καπελάκι το 1. Με το καπελάκι πολλαπλασιάζουμε τον αριθμητή και τον παρανομαστή του εκάστοτε κλάσματος και έχουμε μείον 4 έβδομα, μείον 2 7, 14 έβδομα, συν 1 επί 18, 18 έβδομα. Άρα έχουμε μείον 4, μείον 14, συν 18 για 7. Μείον 4, μείον 14, παιδιά, μας κάνει μείον 18. Τα προσθέτουμε γιατί έχουν το ίδιο πρόσημο και αυτό το ίδιο πρόσημο, το πλην εμπροκειμένο, το βάζουμε και στο αποτέλεσμα. Πλην 18 και άλλα 18 μας κάνει 0 έβδομα, δηλαδή σαν να λέμε 0 δια 7 που μας κάνει 0. Όντως, λοιπόν, παιδιά, αυτή η σχέση μας έδωσε το αποτέλεσμα 0, όπως ακριβώς λέει και εδώ πέρα. Λοιπόν, επαλήθευσε έτσι, παιδιά, για να δούμε τι ακριβώς σημαίνει όταν λύνουμε ένα συστηματάκι και βρίσκουμε τα χ1, χ2 και χ3. Είναι οι αριθμοί που ικανοποιούν ταυτοχρόνως όλες τις εξώσεις. Γι' αυτό και λέμε, παιδιά, ότι είναι ένα σύστημα. Οι αριθμοί ικανοποιούν όλες μαζί τις εξώσεις, όλο το σώμα. Αυτή, λοιπόν, παιδιά, είναι η λύση του συστήματος και απολαύσαμε μια υπέροχη άσκηση πάνω στη μέθοδο Κράμερ, τη μέθοδο των ριζουσών. Το σημειώνουμε, παιδιά, να γνωρίζουμε τη μέθοδο για τις εξετάσεις, παιδιά, όπως επίσης μέσα σε όλα σας καθοδηγήσει ο δάσκαλος εκεί κοντά σε αυτό το διάστημα τι να διαβάσουμε για τις εξετάσεις, για την ενδιάμεση, παιδιά, για την ενδιάμεση εξέταση. Στις τελικές εξετάσεις του καλοκαιριού η μέθοδος Κράμερ δεν ζητείται, ζητείται η Γκάους. Η Γκάους, παιδιά, ζητείται ούτως ή άλλως γιατί είναι σως. Η Κράμερ, η μέθοδος των ριζουσών δηλαδή, εάν ζητηθεί, παιδιά, θα ζητηθεί εάν και εφόσον, ίσως, στην ενδιάμεση γραπτή εξέταση. Καλό είναι να την γνωρίζουμε. Λοιπόν, όπως επίσης, παιδιά, μέσα σε όλα σας στείλει ο δάσκαλος τι να διαβάσουμε για την ενδιάμεση εξέταση, όταν με το καλό έρθει η ώρα, να διαβάσουμε, παιδιά, επίσης και τις δύο φετινές γραπτές εργασίες. Το σημειώσαμε αυτό που είπε ο δάσκαλος, έτσι, παιδιά. Λοιπόν, θα τα πούμε και τότε. Βρήκαμε, λοιπόν, παιδιά, τις λύσεις, τη λύση του γραμμικού συστήματος και απολαύσαμε μια υπέροχη άσκηση με τη μέθοδο Κράμερ, τη μέθοδο των ριζουσών. Καλή συνέχεια και να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε όλοι σας καλά. Καλά, παιδιά, όλοι σας.